Μπορεί οι καλωσιές να έφυγαν από την πρόσωψη του δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, αλλά η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αν και βρίσκεται μέσα στα αρχικά χρονοδιαγράμματα, ostoso απαιτείται τουλάχιστον ακόμη ένας χρόνος ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Το χρονοδιάγραμμα βέβαια προβλέπει οι εργασίες να συνεχιστούν για περίπου ένα χρόνο ακόμα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας και εμείς που καθημερινά κινούμαστε μέσα στο δικαστικό μέγαρο. Είναι ότι όταν η ανακαίνιση, σε αυτόν τον βαθμό μάλιστα, γίνεται σε ένα κτίριο που είναι σε λειτουργία, αυτό δημιουργεί ορισμένες αντικειμενικές δυσχέρειες. Παρ' όλα αυτά, όλοι μας θεωρώ ότι βοηθούμε σημαντικά. Υπάρχει κατανόηση, υπάρχει συνεργασία από όλους μας και η εικόνα που έχω, παρά τις όποιες αντικειμενικές αντικσότητες, είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν και στον προβλεπόμενο χρόνο θα έχουμε ένα αναβαθμισμένο ενεργειακά δικαστικό μέγαρο, αλλά και αναβαθμισμένο αισθητικά και σίγουρα πιο λειτουργικό. Βέβαια από έξω το κτίριο έχει ήδη αλλάξει όψη. Έχει βαφτεί και έχουν αλλάξει όλα τα παράθυρα τα οποία είχαν τοποθετηθεί πριν από πολλές δεκαετίες. Εκείνο όμως που γίνεται αμέσως αισθητό είναι η αλλαγή της εισόδου αφού η παλιά κεντρική είσοδος αντικαταστάθηκε με μια καινούρια νέου τύπου. Βέβαια αρκετές είναι οι εργασίες που θα πρέπει τώρα να γίνουν και στο εσωτερικό του κτιρίου. Όπως διαπιστώνετε κι εσείς, οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο δικαστικό Μέγαρο Λάρισας συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω και εγώ από τον εργολάβο, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες θερμοϊγρομόνωσης στο δώμα του δικαστικού Μεγάρου. Εξελίσσονται σε ικανοποιητικό βαθμό, άνω του 65%, οι εργασίες αλλαγής των κουφωμάτων. Περίπου σε αντίστοιχο ποσοστό οι εργασίες εσωτερικού ελεοχρωματισμού και αλλαγής των φωτιστικών σωμάτων. Η εξωτερική θερμομόνωση επίσης τρέχει και σύντομα θα έχουμε και μεταφορά στις σκαλοσιές που βλέπει ο κόσμος έξω από το δικαστικό μέγαρο. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα κοστίσει πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα εξυγχρονίσει το επιβλητικό κτίριο στην κεντρική πλατεία που είχε αρχίσει να οικοδομείται από το 1969 και ολοκληρώθηκε το 1972.